Καλώς ήρθατε, Axio Business. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε. Πλησιάζουμε σιγά σιγά μέσα στις γιορτές και το πρώτο θέμα που έχουμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε μας έρχεται από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας. Υπάρχουν πολλοί εμπορικοί δρόμοι σε αυτήν εδώ την υπέροχη πρωτεύουσα. Όχι για την Ερμού πάντα, γιατί έχουμε και εμείς ένα σημείο αναφοράς τι γίνεται στην Ερμού, που αυτό το διάστημα έχει την τιμητική της. Μια Ερμού η οποία όντως έχει πάρα πολύ κόσμο, πολλά εμπορικά καταστήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τα είδη δώρων, τα ρούχα, τα παπούτσια, τα αρώματα, έτσι γενικότερα. Αυτά τα οποία θα περάσουν αυτές τις γιορτές. Όμως, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας μας στέλνει σε μια οδό, τη Σπύρου Πάτση, εκεί όπου πραγματικά γίνεται ένα πολύ πολύ σοβαρό εμπόριο, προσελκύει αγοραστές από όλα τα Βαλκάνια παρακαλώ. Έχει να κάνει με τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, με τα ανταλλακτικά μηχανών, με τα μηχανήματα. Μας στέλνει λοιπόν το βίντεο του ο Εμπορικός Σύλλογος Πώληση από την όμορφη Αθήνα. Πάμε να τους δούμε. Η ιστορική αυτή γειτονιά της Αθήνας αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Προϊόντα υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές διατίθεται τόσο προς χονδρική όσο και προς λιανική πώληση. Στο νέο αυτό εμπορικό πυρήνα οι Αθηναίοι βρίσκουν χαμογελαστούς καταστηματάρχες, ποιοτικές υπηρεσίες, εξαιρετικά αγαθά. Η παραδοσιακή αγορά με καταστήματα ανταλλακτικών οχημάτων και βιομηχανικών εργαλείων διευρύνεται και εξελίσσεται. Η περιοχή μας αλλάζει και αναβαθμίζεται. Απέχει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από την Ομόνοια και είναι εύκολα προσβάσιμη από όλες τις περιοχές της Αθήνας, ακόμα και με μετρό. Εκτός από τις επιχειρήσεις χοντρικής, υπάρχουν και πολλά καταστήματα λιανικής, όπου μπορεί ο καταναλωτής να βρει ανταλλακτικά σε συμφέρουσες τιμές. Όλοι οι καταστηματάρχες είμαστε εδώ και σας περιμένουμε να μας γνωρίσετε. Φυσικά, εκτός από τα φυσικά καταστήματα, οι εταιρείες διαθέτουν e-shop και ιστοσελίδες λειτουργικές, αλλά και εύκολες στην πλοήγηση ακόμα και για παραλαβή από το κατάστημα. Μία βόλτα στην ιστορική αυτή γειτονιά της πόλης μας αξίζει το χρόνο σας. Ευχαριστούμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Πόλης. Πραγματικά πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι εκτός από τους βασικούς δρόμους της Αθήνας υπάρχουν και άλλοι δρόμοι που γίνονται άλλες δραστηριότητες και αξίζει τον κόπο πραγματικά να τους επισκεφτόμαστε. Πάμε να μιλήσουμε για τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα, περισσότερες από 70 κατάφεραν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 485 εκατομμύρια ευρώ. Μειωμένα σε σχέση με το 2022 κατά 24,5%. Ο Δημήτρης Καλαβρός Γουσίου, συνιδρυτής του Foundation, μίλησε για το πώς οι ελληνικές αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις έρχονται στην αγορά και λέει ότι στην αγορά μας λέμε ότι πετυχαίνουν 1% εταιρείες. Ως σημείο εκκίνησης αυτών των 100 θεωρούμε το pre-seed επίπεδο, δηλαδή της χρηματοδότησης. Εάν περιμένουμε ότι μία εταιρεία πετυχαίνει μετά από 6 με 7 χρόνια, σημαίνει ότι το 2023 θα έπρεπε να έχουν βγει 100 καινούργιες εταιρείες για να προκύψει τελικά μια εταιρεία η οποία θα έχει, συνολικά, μας λέει ο κ. Γουσίου, ένα πολύ μεγάλο 6 το 2030. Δεν έχουμε αυτά τα νούμερα και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει όσον αφορά τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που φαίνεται ότι έχουν μείνει πίσω. Πάμε στη 14η τελετή απονομής των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών για το 2023. Εδώ, αυτή εδώ ήταν η τελετή. Βλέπουμε λοιπόν ότι βραβεύτηκαν μεταξύ των άλλων και οι ομάδες των πυροσβεστών που βρέθηκαν σε αυτή την εκδήλωση. Ο Φρανκ Ντιμπό, ο πρεσβευτής θα λέγαμε αυτής της πολύ μεγάλης διοργάνωσης των Εθνικών Βραβείων, τα 14, βραβεύτηκε και επιβραβεύτηκε και αναδείχθηκε θα λέγαμε η καλύτερη εταιρεία που εξυπηρετούσε τους πελάτες σε διάφορους τομείς. Τώρα, πάμε στην Παπαστράτος. Η Παπαστράτος γυρνάει στροφή στο εργοστάσιο της.
Και μάλιστα γίνεται πράσινο. Βιομηχανικό, το βιομηχανικό αυτό συγκρότημα θα επενδυθούν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Μια πράσινη επένδυση 10 εκατομμύριων ευρώ, η μεγαλύτερη στην ιστορία των 93 χρόνων. Εδώ βλέπουμε τον Διευθύνων Σύμβουλο, είναι ο κύριος Μαργώνης, ο οποίος είπε ότι ο Παπαστράτος κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα στην διαδρομή της προς την υλοποίηση της βιομηχανίας του μέλλοντος. Σε συνέχεια των μεγάλων επενδύσεων των τελευταίων ετών, ύψους 700 εκατομμύριων ευρώ, ανακοινώνουμε τη μεγάλη πράσινη επένδυση στην ιστορία μας, που στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου μας. Είναι η ίδια η στρατηγική μας. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς το καλύτερο με τον μοναδικό τρόπο που γνωρίζουμε, με πράξεις και αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα εκατομμύρια να επενδυθούν από την Παπαστράτος στην πράσινη επένδυση. Τώρα, κάντε τα όνειρά σας πράξη. Έτσι όπως έκανε και η Σωτηρία Κονδυλόρου. Η Σωτηρία Κονδυλόρου, η οποία αποφάσισε να γίνει βιοτέχνης, βίος και τέχνη. Και την τέχνη της να την κάνει ενδύματα εξειδικευμένα, τσάντες εξειδικευμένες από, θα λέγαμε, με μια τέχνη την οποία τη γνώρισε εκείνη ως εργαζόμενη. Και είπε ότι θα κάνω τη δική μου δουλειά. Την συναντήσαμε την ίδια με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Εγώ φτιάχνω δερμάτινες τσάντες, είναι όλες χειροποίητες. Προσπαθώ να κρατάω την ποιότητα και χρησιμοποιώ διάφορα υλικά, τα οποία είναι ιδιαίτερα. Ας πούμε κουκούλια με ταξοσκόλικα, διάφορες πέτρες, βαρόφσκι. Οι τσάντες μου, ως επιτοπλίστων, είναι κατά παραγγελία, δηλαδή μπορεί ο πελάτης να μας πει τι ακριβώς θέλει, να το συνδυάσει με το κατάλληλο παπούτσι και κυρίως για νηφικό. Ο κόσμος έχει αρχίσει και παντρεύεται τώρα, οπότε πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα πάνε καλά. Ήθελα να ευχαριστήσω πολύ το Επιμελητήριο της Αθήνας που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να συμμετέχω. Και είναι σημαντικό σε νέους επιχειρηματίες να γίνεται αυτή η κίνηση. Αυτό το ξεκίνησα το 2017. Είχα πάει σε σχολή, παρακολούθησα λίγο πώς γίνεται η παραγωγή μιας τσάντας. Και συνέχεια, εφόσον είδα ότι μου αρέσει το αντικείμενο, το συνέχισα. Δούλεψα 2 χρόνια στην παραγωγή σε μια μεγάλη ελληνική εταιρεία. Μπόρεσα από εκεί να πάρω τις κατάλληλες υποδομές, ας πούμε, και γνώσεις. Και από εκεί ξεκίνησα, είπα, θα κάνω κάτι δικό μου. Να κάνω κάτι δικό μου. Τι ωραία λόγια από την κυρία Κονδυλόρου. Συγχαρητήρια για τη δουλειά την οποία κάνει. Πάμε σε μια πρόσκληση λίγο πριν κλείσουμε αυτή την εκπομπή, γιατί είναι οι μέρες που οι περισσότερες επιχειρήσεις και οι σύνδεσμοι βρίσκονται κοντά σε πολίτες μας που έχουν ανάγκη. Και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Σκαφών με τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Βίρονα, στην Παναργία την Παρηγορήτρια, διοργανώνουν την χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική τους δική τους εκδήλωση την 5η λοιπόν, 21, στις 5 στο Αρχονταρίκι, δίπλα από τον ναό. Η διεύθυνση είναι Δελφών 16. Ευραβεύσει επισήμων, εκπλήξεις. Επίσης, ό,τι θα συγκεντρωθεί από αυτήν εδώ την εκδήλωση θα δωρηθεί στον ναό προκειμένου να συνεχίσει το φιλανθρωπικό του έργο. Την 5η λοιπόν στις 5 το απόγευμα είστε όλες και όλοι καλεσμένοι στο Βίρονα. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο μας, έτσι, τα εορταστικά μας επεισόδια, όπου αναμένεται να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που βρεθήκανε κοντά μας σε αυτές τις εκπομπές, να είστε όλες και όλοι καλά.